Η επίσκεψή μου εδώ και η συνεργασία με τον Βασίλη τον Μπόκαλη, τον βουλευτή σας, έχει ουσιαστική και συμβολική σημασία. Θέλουμε να εκφράσουμε τον τρόπο αυτό ότι θα συνεχίσουμε από τη μέρα που τελείωσε η Προνακριτική, είναι καλά λέω, η Προνακριτική Επιτροπή, της οποίας είμαστε μέλη, θα συνεχίσουμε την έρευνα, η οποία γίνεται σελίδα-σελίδα, λέξη-λέξη. Δεσμευόμαστε και μεταφέρω ακριβώς την επιθυμία του Προέδρου του κομματός μας, δεσμευόμαστε ότι μέχρι που να λήξει αυτή η υπόθεση θα την παρακολουθούμε και ως νομική και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήρθαμε σήμερα να καταθέσουμε αυτή την αίτηση έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε καρπούργημα και ταυτόχρονα να εντάξουμε στα πλαίσια της διερεύνησης και τα πρόσωπα του κυρίου Τσακίρη και του κυρίου Παπαθανάση, οι οποίοι και υπέγραψαν τις σχετικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες πλήρωσαν 642.000 ευρώ στην εταιρεία, στις εταιρείες που ανέλαβαν τη μεταφορά όλων των συμβλημάτων των δύο βαγονιών, αλλά την αποκομμάτωση και την εκκομμάτωση και επίσης τη μεταφορά 300 τόνων χώματος, με αποτέλεσμα να μην πληγεί μόνο η ένομη τάξη και το ποινικό δίκαιο, να πληγεί η ίδια η ψυχή των γονέων που έχασαν 57 παιδιά και να συσκοτήσει κάθε δυνατή προσπάθεια της επιστήμης αλλά και της δικαιοσύνης να διαπιστωθεί η αιτία που περίπου 30 άτομα κατακάησαν, εξαϊλώθηκαν. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι απέναντι στις ψυχές μας, μιας και όπως είπα συμμετείχαμε στην Προανακριτική Επιτροπή, στις ψυχές μας, στην ιδιότητά μας ως βουλευτές και ως κόμμα που κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να λάμψει η αλήθεια.